έχουμε ένα πολύ ωραίο βίντεο. Προσέξτε τώρα να βρω τις λεπτομέρειες, γιατί έχω να σας πω για αυτό το βίντεο. Λοιπόν, η Θέλμα Χριστοφόρου και ο Αχιλλέας Πάνταζης θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο σε παγκόσμιους αγώνες CrossFit. Και ο Θεόδουλός μας ετοίμασε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ για να μάθουμε, να μάθετε κι εσείς, να μάθουμε κι εμείς τι είναι αυτό ακριβώς το CrossFit και σε ποιους αγώνες θα πάνε, πώς προετοιμάζονται και όλα αυτά. Είναι ένα είδος εκγύμνασης, να σας πω, κύριε Νίκο μου και αγαπημένοι φίλοι. Μετά το πολύ φαγητό να γυμναζόμαστε. Πρέπει γενικότερα να γυμναζόμαστε. Βεβαίως. Γενικότερα, όσο μπορούμε και όπως μπορούμε, είτε για ένα περπάτημα στο πάρκο ή στο δρόμο, με προσοχή βεβαίως. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Θεόδουλός μας και θα επιστρέψουμε εδώ με Έλενα Μακρύ και τα νέα της εβδομάδας και τα νέα του ΡΙΚ. Γυμναστική CrossFit μπορεί να χαρακτηριστεί ως η νέα μόδα στη γυμναστική. Είναι όμως ένα άθλημα με θεαματικά αποτελέσματα όχι μόνο στην εμφάνισή σου, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σου. Αρκεί μόνο να παρακολουθήσεις μία προπόνηση για να καταλάβεις γιατί αυτό το είδος γυμναστικής διεκδικεί τα σκύπτρα του πιο ολοκληρωμένου τρόπου εκγύμνασης του σώματός σου. Εμείς βρεθήκαμε στην προπόνηση των δύο καλύτερων αθλητών CrossFit της Κύπρου, του Αχιλλέα Πανταζή και της Θέλμας Χριστοφόρου, οι οποίοι πρόκειται να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας σε παγκόσμιους αγώνες CrossFit στην κατηγορία άνδρας και γυναίκα ξεχωριστά. Ο προπονητής CrossFit Παναγιώτης Γεωργιάδης μας μίλησε για την επιτυχία των παιδιών, το τι χρειάζεται να κάνει ένας αθλητής προκειμένου να εξασφαλίσει την πρόκριση για παγκόσμιους αγώνες και τις προσδοκίες της ομάδας για τους επερχόμενους αγώνες στην Αμερική. Ο Αχιλλέας Πανταζής και Θέλμα Χριστοφόρου, ως οι κορυφαίοι της Κύπρου, θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στους αγώνες στην Αμερική. Οι αγώνες θα διαδραματιστούν στο Wisconsin, στο Madison, 1η με 5 Αυγούστου. Η διαδικασία της πρόκρισης είναι τα Open. Υπάρχουν 5 εβδομάδες, ένα workout κάθε εβδομάδα και μπορείς να γραφτείς μέσω του online της σελίδας της CrossFit Games. Φέτος διαγωνίστηκαν περισσότεροι από 50 αθλητές και μόνο ένας μπορούσε να πάρει την πρόκριση. Η προπόνηση των αθλητών χωρίζεται σε διάφορα στάδια, αναλόγως της περίοδου που βρισκόμαστε. Όσο κοντεύει ο καιρός για τους αγώνες στα CrossFit Games, υπάρχουν διάφορες αλλαγές στην προπόνησή τους. Υπάρχει περισσότερο ποδήλατο, τρέξιμο και γενικά πιο outdoor activities. Υπάρχουν διπλές προπονήσεις, πρωινές και απογευματινές. Ο Αχιλλέας και Θέλμα κάποιες φορές προπονούνται μαζί, κάποιες φορές ξεχωριστά. Αλλά γενικά υπάρχει ένα πολύ καλό περιβάλλον και για τους δύο και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό. Εμείς θα προσπαθούμε για ό,τι καλύτερο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι αθλητές μας ας ελπίσουμε να μπουν στην 20άδα. Υπάρχουν πάνω από 100 αθλητές. Αλλά η 20 θεωρείται επιτυχία για την Κύπρο. Ξεκινήσαμε τον Παναγιώτη εδώ στο CrossFit Limassol. Λόγω κάποιες άλλες συνεργασίες που είχαμε, είπα να έρθω να δοκιμάσω εδώ και από εκείνη την μέρα εθίστηκα. Στο CrossFit μπορώ να πω ότι δεν είναι κατά ανάγκη να είναι αγωνιστικό, ανταγωνιστικό πρωταθλητισμό. Δηλαδή όπως όλα τα πράγματα στη ζωή και ακόμα και ποδόσφαιρο,
χωρίς δέγες προαθλισμό και απλά ένα χόμπι. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο κρόσφιτ είναι για όλους, για όλες τις ηλικίες, για όλα τα επίπεδα fitness, ας το πούμε. Εντάξει, τώρα για πρωταθλητισμό, όπως σε όλους τους τομείς, χρειάζονται αρκετές θυσίες. Ώρα, σχέσεις και εντάξει, γενικά διατροφή και να είσαι συγκεντρωμένος στο στόχο σου. Καθημερινό μου πρόγραμμα εμένα είναι ξυπνώ η ώρα 6, έχουμε προπονήσει ώρα 7, ώρα 8.30 με δουλειά και ώρα 6 με πίσω εδώ. Δηλαδή πάω σπίτι γύρω στις 9 τη νύχτα, κάθομαι, τρώω και κοιμάμαι. Το CrossFit πάντα δηλαδή είναι πάντα πιο δύσκολο να το κάνεις μόνος σου, άμα έχεις παρέα. Και όπως εδώ στο CrossFit Community του Limassol, είναι μια ομάδα. Ερχόμαστε κάθε μέρα, βεθμάστε κάποια ώρα, γυμναζόμαστε μαζί. Οθά ο ένας τον άλλον, τον σπρώχνει ο άλλον να φτάσει στα όρια του. Και εντάξει, όλοι είμαστε κάπως ανταγωνιστοί, κανένας δεν τελεχάσει. Οπότε με αυτόν τον τρόπο όλοι γινόμαστε καλύτεροι. CrossFit Games, εντάξει, δεν ξέρουμε από τώρα τι θα έχει ακριβώς. Δηλαδή, μπορεί να είναι μικρή απόσταση, να είναι sprint δηλαδή, μεγάλη απόσταση αντοχής, μπορεί να είναι τρίαθλο, μπορεί να είναι δύο από τα τρία. Δηλαδή, κολύμπι, τροχάδι, ποδήλατο, κολύμπι. Κάτι δεν ξέρω, οπότε προετοιμαζόμαστε γενικά για ό,τι έρθει. Το CrossFit φυσικά αποτελείται από τρεις πυλώνες, ας πούμε. Είναι η ενόργανη γυμναστική, το metabolic conditioning, το αερόβιο δηλαδή, και η άρση βαρών. Και αυτό είναι ένα κράμα που γίνεται το CrossFit, που πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και για τα τρία. Μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά ενθουσιασμένος. Δηλαδή είναι πάντα προνόμιο να εκπροσωπεί κάποιος στη χώρα του σε διεθνείς διαγωνισμούς. Το άγχος ακόμα να το καταλάβουμε, ακόμα να μας κυρεύσει, κοντεύει ο καιρός. Δηλαδή ξεκινάμε, πετάμε στις 25 Ιουλίου Αμερική. Εντάξει, εγώ είμαστε εστιασμένοι στην προπόνηση και ο τάχος θα μας βρει εκεί μαζί. Ξεκίνησα το CrossFit τελείως τυχαία. Έπαιζα επαγγελματικά πετόσφαιρα, βόλεϊ. Ήμουν στην Αθήνα τότε. Ήρθε ένα καινούργιο συμβόλαιο από την ομάδα της ΑΕΛ τότε στην Κύπρο, οπότε μετακόμισα εδώ. Το ένα έφερε το άλλο, έμεινα 2-3 χρόνια και ξεκίνησα το CrossFit για να κάνω ενδυνάμωση στην πετόσφαιρα αρχικά. Ωστόσο, με κέρδισε στο τέλος. Άφησα την πετόσφαιρα στην άκρη και ασχολήθηκα επαγγελματικά με το CrossFit. Μετά από τόσο πολύ κόπο προπόνηση, νιώθω ότι πήρα κάτι πίσω, ότι ενταμείφθηκαν οι κόποι μου, διότι θέλει πάρα πολλές θυσίες, πάρα πολλές ώρες προπόνηση, πολλή αφοσίωση. Και στο τέλος κατάφερα αυτό που είχαμε σαν στόχο της χρονιάς, την πρόκριση στο παγκόσμιο. Η καθημερινότητα μου δεν είναι καθόλου εύκολη. Ξυπνάω το πρωί αρκετά νωρίς. Κάνω το πρώτο κομμάτι της προπόνησής μου, κάποιο αερόβιο κομμάτι. Μετά συνήθως έχω 1-2 ώρες μαθήματα. Μετά κάνω τα γεύματά μου, συνεχίζω το μεσημέρι με το δεύτερο κομμάτι της προπόνησης, μετά πάλι κάποια μαθήματα και το βράδυ πάλι κάνω το τελευταίο μέρος της προπόνησής μου. Οπότε 3 φορές τη μέρα σίγουρα έχω κάποια κομμάτια. Είμαι αρκετά τυχερή να έχω μαζί μου και τον άντρα που προκρίθηκε στο παγκόσμιο. Οπότε έχουμε ένας τον άλλον και μπορούμε να μπαίνουμε μαζί σε κάποιες προπονήσεις, να δοκιμαζόμαστε, να κυνηγάμε ένας τον άλλον, να βλέπουμε πού βρισκόμαστε, να δίνουμε motivation ένας τον άλλον και να, έτσι, να μπουστάρουμε την προπόνησή μας. Ο άντρας μου ασχολείται και αυτός αγωνιστικά με το CrossFit. Οπότε έχουμε βρει την τέλεια συνεννόηση, με βοηθάει και στην προπόνηση. Ακόμα δεν έχω αγχωθεί κάτι τέτοιο, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Ξυπνάω κάθε μέρα με πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο. Προσπαθώ να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό κάθε μέρα επειδή σκέφτομαι ότι οι μέρες πλησιάζουν. Κυρίως ενθουσιασμό μέχρι στιγμής.